Στις καλές εμφανίσεις θέλει να επιστρέψει η Εθνική Ελλάδος, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Nations League. Η Γαλανόλευκη έφυγε με το 0-0 από τη Λιουμπλιάνα και απόψε θέλει να πετύχει την πρώτη της νίκη απέναντι στο Κόσοβο, το οποίο αντιμετωπίζει την Πρίστινα για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ξεκίνησε το Nations League, μια διοργάνωση η οποία ακόμα κάνει τα πρώτα της βήματα. Δεν έχει ουσιαστικά τόσο μεγάλη σημασία το Nations League. Γίνεται περισσότερο για να μην υπάρχουν αυτά τα κουραστικά φιλικά εθνικών ομάδων που είχαμε μέσα στη σεζόν κάθε χρόνο και γενικότερα κούραζαν τον κόσμο. Τώρα τουλάχιστον είναι επίσημα τα παιχνίδια, υπάρχουν κάποιοι στόχοι και είναι λίγο πιο καλό το θέαμα. Από εκεί και πέρα είναι μια περίπλοκη διοργάνωση που ουσιαστικά οι δύο καλύτερες ομάδες από όλο το Nations League, χωρίς να πούμε σε πολλές αναλύσεις, θα κερδίσουν απλά δύο θέσεις στα μπαράζ για το Μουντιάλ του 2022. Κυρίως όμως το Μουντιάλ θα μπουν οι ομάδες από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο. Οπότε τώρα περισσότερο έχουμε μια προετοιμασία για εκεί. Αυτά για το γενικότερο για το Νέο Ζουλίκ. Ξεκίνησε χθες. Πάμε τώρα να δούμε τι έκανε η εθνική μας ομάδα χθες. Για πάμε. Σλοβενία-Ελλάδα στη Λουμπλιάνα, φυσικά χωρίς κόσμο. 0-0 το παιχνίδι. Καλή εικόνα. Γενικότερα στο παιχνίδι, ότι ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, αυτό κρατάμε. Με τον Τζον Φασίπ, τον Ολλανδό ομοσπονδιακό τεχνικό, είναι αλήθεια ότι έχει αλλάξει εικόνα η εθνική μας ομάδα όσον αφορά το τι βγάζουμε στο γήπεδο. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία πλέον είναι ένα, δηλαδή έχει ομαδικότητα, όλοι οι παίχτες παίζουν. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε φαινόμενα να βλέπουμε κάποιους διεθνείς να κάνουν αγκαρία. Βλέπαμε μια ομάδα η οποία δεν είχε συνοχή, μια ομάδα η οποία δεν ήξερε τι θέλει στο γήπεδο. Ο Τζον Φασί πήρε γενναίες αποφάσεις όταν ήρθε και είδε κάποια πράγματα. Έκοψε κάποιους έμπειρους παίχτες, δεν τους κάλεσε, εθνική ομάδα. Προσπάθησε λίγο τους βεντετισμούς να τους σταματήσει και γενικότερα είδαμε ότι η εθνική μας ομάδα με ένα μείγμα νεαρών και πιο έμπειρων έκανε μια καλή ομάδα που και παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά και το πιο σημαντικό έχει πειθαρχία και είναι ενωμένη. Είμαστε καλύτεροι για να δώσουμε μια εικόνα για όσους δεν είδαν το παιχνίδι από τη Σλοβενία. Οι Σλοβαίνοι δεν μας απείλησαν σχεδόν καθόλου. Μόνο από μια μεγάλη φάση που είχαν στο 90 λεπτό και ευτυχώς δεν το δεχτήκαμε εκεί τον γκολ και να χάσουμε πολύ άδικα το παιχνίδι. Κατά τα άλλα δεν απειληθήκαμε. Είχαμε 65-70% κατοχή. Αλλά από εκεί πέρα μας έλειπε η τελική πάσα. Δηλαδή φτάναμε έξω την περιοχή και έλειπε ίσως ο παίκτης που θα κάνει την πάσα και θα έχουμε και τελική ενέργεια για να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Μας έλειπε η ουσία δηλαδή. Ο Τζον Φασίπ, έφερε όλα αυτά τα καλά στην εθνική ομάδα, αλλά χθες, το χθεσινό παιχνίδι, καθαρά τακτικά πήγε πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό λέγεται γενικότερα, καθώς βλέπαμε όλοι ότι έλειπε το κάτι παραπάνω την εθνική μας ομάδα στη δημιουργία. Και παρόλα αυτά, ο Τζον Φασίπ δεν έκανε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο στο σχαφ, στο χώρο του κέντρου, αλλά και ως εξτρέμ. Προτίμησε να κάνει μόλις μια αλλαγή στο 74, άλλαξε center for στη θέση του Παυλίδη, πέρασε ο ταξιάρχης Φούντας. Και από εκεί πέρα η μόνη αλλαγή που έκανε στα εξτρέμ ήταν ότι έβγαλε τον Πέντρο Μάνταλο και έβαλε τον Γιώργο Μασούρα στο 88. Δηλαδή έκανε τις δύο από τις τρεις αλλαγές μόνο και η δεύτερη αλλαγή έγινε στο 88. Και αυτό σχολιάστηκε κάπως και το ήταν κάπως περίεργο. Και γενικότερα, επειδή ο Γιώργο Φασίπ είπε ότι θα βάζει πάντα αυτούς που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μας φάνηκε πάρα πολύ περίεργο ότι άφησε εκτός τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, εκτός αποστολής γενικότερα, δεν τον κάλεσε σε αυτούς τους αγώνες τον Δημήτρη Πέλγα και άφησε εκτός και τον Γιάννη Φετφατζίδη του Άρη, οι οποίοι έκαναν εξαιρετική σεζόν και ερχόντουσαν από αρκετούς αγώνες που έπαιξαν αρκετά καλά. Επίσης, προτίμησε να βάλει βασικό τον Δημήτρη Λιμιό στα εξτρέμ, ο οποίος προσπάθησε, έκανε μια καλή εμφάνιση γενικότερα, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Λιμιός εδώ και καιρό και άφησε 90 λεπτά στον πάγκο και τον Κώστα το Φορτούνι, ο οποίος θα μπορούσε δημιουργικά να βγάλει μια πάσα που μας έλειψε. Άφησε στον πάγκο, στο 88 έβαλε τον Γιώργο τον Μασούρα, ο οποίος είναι ένας εξτρέμ που πατάει περισσότερο περιοχή και σκοράρει από ό,τι ο Λιμιός.